Βασίλη, χαίρομαι πολύ που σε συναντώ εδώ στον ελληνικό κόσμο, Βότκα Μολότο. Είμαστε μια καταπληκτική ομάδα ηθοποιών, ο παραγωγός μας, όλο δηλαδή το κλίμα έχει έτσι μια ωραία διάθεση. Οι μέρες που παίζουμε είναι Πέμπτες και Σαββατοκύριακα. Δίνεις συμβουλές στην κόρη σου για τα προσωπικά της? Εάν με ρωτήσει και ζητήσει τη γνώμη μου, θα τη δώσω. Αν έχω τη γνώση. Γιατί η γνώμη για να έχεις πρέπει να έχεις πρώτα γνώση. Πώς θα χαρακτήριζες τη σχέση σας σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την ηλικία που είναι τώρα? Με την κόρη μου. Σαν μαμά, πώς νιώθεις εσύ? Νιώθω σαν μαμά. Ακόμα. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα αλλάξει αυτό. Εάν λοιπόν είναι προβληματισμένη, κάτι την απασχολεί και έρθει και μου πει «Μαμά, ξέρεις τι, θέλω να σου πω αυτό, εκείνο και εσύ τι λες γι' αυτό», τότε θα πω ναι. Μα θέλετε όλα αυτά τα χρόνια, που λες την άποψή σου, πιστεύεις σε κάποια πράγματα, έχεις έτσι αντιληφθεί ότι μπορεί κάποιοι από τα μίντια να σε χλέβασαν ποτέ? Το έχεις δεχτεί αυτό? Με χλέβασαν, δεν είναι μπορεί να σε χλέβασαν. Με έχουν χλεβάσει πάμπολες φορές. Αλλά δεν το παίρνω προσωπικά, γιατί ο καθένας κρίνει εξιδίων τα αλότρια. Άρα αυτός που χλεβάζει εμένα, που με κάνει καθρέφτη του, τη δική του θέση από εκεί που είναι ο ίδιος και βλέπει την ίδια τη ζωή και τα πράγματα, βλέπει και εμένα και όλους τους άλλους. Παλιά θύμωνα. Θύμωνα. Γιατί δεν είχα φτάσει σε αυτόν τον τρόπο σκέψης που έχω φτάσει σήμερα. Κεφάλαιο Μπέτι Μαγκύρα. Θέλω να σε ρωτήσω αν σου λείπει την τηλεόραση, αν πιστεύεις ότι λείπει η παρουσία της Μπέτης φέτος. Πιστεύω πως λείπει, ναι. Γιατί η Μπέτη τουλάχιστον ήταν μια ευχάριστη παρουσία. Και αν μη τι άλλο, που ήταν επιλογή της, συνειδητή, να κάνει ψυχαγωγία. Ο Δημήτρης, που είναι και κουμπάρος της, είπε ότι αδικήθηκαν. Κοίταξε, ο Δημήτρης θα ξέρει και καλύτερα, γιατί ήταν εκεί, οπότε δεν μπορώ να πω ότι έτσι είναι, γιατί δεν ήμουν εκεί, πρώτον. Δεύτερον, για να το λέει, σίγουρα κάτι ξέρει. Θέλω να σε πάω πίσω στα χρόνια τότε που παρουσιάζεται έτσι με την Μπέτη την ΕΡΤ για την Eurovision. Φέτος θα είναι ο Σάκης και η Έλληνα Βαβαρίζου. Πώς σου φαίνεται αυτό το δίδυμο? Αλήθεια? Για να δω. Δεν ξέρω. Μου κινεί την περιέργεια. Έτσι όπως τα ακούω. Θα το δω και μετά θα σου πω. Εσείς θεωρείς ότι μπορεί και να διοικηθήκατε, να ήταν λίγο σκληροί μαζί σας? Φυσικά και χτυπηθήκαμε. Αυτό το θυμάμαι. Και εγώ το θυμάμαι. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Λες και φταίγαμε εμείς, γιατί ο Σάκης βγήκε 7ος. Και πολλοί Έλληνες παρουσιαστές μας κατηγορήσανε, κατηγορήσαν το χιούμορ μας. Εμένα κάποιος που είναι ακόμη τώρα στην τηλεόραση είχε πει η χτυκιάρα που είναι αδύνατη και τα λοιπά, γιατί είχα πει για την Χαντισέ, τα έχει φάει τα λουκουμάκια της και η Χαντισέ. Πώς αντιμετωπίσατε τότε, γιατί ο κόσμος σας λάτρεψε και αυτό φάνηκε? Τα μίντια ήταν λίγο σκληρά με εσάς. Ναι. Τότε όταν με ρωτήσανε, τους είχα πει ότι το δέντρο που έχει καρπούς πετροβολάνε, όχι το άκαρπο. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.